Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, κύριε συνάδελφε, κύριοι γενικοί, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Αυτή η διοργάνωση, τα Greek Hospitality Awards 2017, είναι ένας θεσμός που στηρίζει και προβάλλει το έργο και τις προσπάθειες του ξενοδοχειακού τομέα στην Ελλάδα, δίνει έμφαση στην ποιότητα, στην καινοτομία, στην πρωτοπορία, αλλά και στην αριστεία. Ο τουρισμός, όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει, είναι εθνικό κεφάλαιο. Και πρωταγωνιστής στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της Ελλάδας μας και την ευημερία. Έχουμε μια πανέμορφη χώρα που προσφέρει τα πάντα. Το τουριστικό μας προϊόν είναι μοναδικό, το οποίο προβάλλουμε και προωθούμε διεθνώς, με όραμα και στόχο να καταστήσουμε την Ελλάδα παγκόσμιο προορισμό 365 ημέρες το χρόνο. Εφαρμόσαμε την εθνική τουριστική πολιτική μας, με ορίζοντα τετραετία και με στρατηγικού άξονε, και καταφέραμε να έχουμε τεράστια επιτυχία ήδη από την πρώτη χρονιά. Επιμικίναμε την περίοδο, ανοίξαμε νέε ξένε αγορέ, αναδείξαμε νέου ελληνικού προορισμού και στηρίξαμε τι τοπικέ κοινωνίε, αναπτύξαμε το θεματικό τουρισμό, αλλά πάνω απ' όλα προσελκύσαμε νέε επενδύσει με επίκεντρο την ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Οι ενέργειέ μα αυτέ, την τελευταία διετία, έφεραν τα αποτελέσματα τα οποία μας κάνουν πολύ περήφανους. Επιδόσεις ρεκόρ. Διαχειριστήκαμε και αντιμετωπίσαμε με επιτυχία όλες τις διαδοχικές προκλήσεις και σημειώσαμε ρυθμούς τουριστικής ανάπτυξης σχεδόν διπλάσιους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ο παγκόσμιος μέσο όρος είναι περίπου 3 με 4%. Η Ελλάδα αναπτύσσεται με 7-8%. Σε αυτή λοιπόν την επιτυχία έχουμε συμβάλει όλοι. Αυτή είναι η επιτυχία της Ελλάδας. Με πείσμα, με ισχυρή βούληση, με όραμα, εργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε όλοι μαζί. Ο ΕΟΤ, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ο ΣΕΤΕ, οι περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι φορεί του τουρισμού, τα επιμελητήρια, όλο ο ιδιωτικό τομέα, για να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα την εξωστρέφεια του τουριστικού προϊόντο μα και φέτο συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά. Τα μηνύματα λοιπόν που έχουμε μέχρι στιγμή είναι εντυπωσιακά. Περισσότεροι λέμε και είμαστε λίγο φιδωλοί και λίγο ταπεινοί, γιατί δυστυχώς υπάρχουν εξωγενείς και αστάθμητοι παράγοντες. Ελπίζουμε λοιπόν αν όλα πάνε καλά, αυτή η θεαματική αύξηση των προκρατήσεων από όλε τις βασικές αγορές του εξωτερικού το 2017 δείχνουν ότι η χρονιά αυτή θα είναι η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών. Εργαζόμαστε λοιπόν με όλες μας τις δυνάμεις για να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα πάνω απ' όλα του τουριστικού μας προϊόντος και μέσα από την τουριστική ανάπτυξη να δημιουργήσουμε τα νέα ωφέλη που αυτό που μας ενδιαφέρει να διαχυθούν στις τοπικές κοινωνίες. Έργο και ευθύνη μας στο Υπουργείο και στο Νέο να διαμορφώσουμε το πλαίσιο εκείνο και τις συνθήκες εκείνες, αλλά και να δώσουμε τι κατευθύνσει που ο ιδιωτικό τομέα, δηλαδή όλοι εσεί, θα προχωρήσετε σε νέες συνεργασίε και πρωτοβουλίε ανάπτυξη. Με μεγάλη λοιπόν χαρά βρίσκομαι απόψε εδώ για να απονείμουμε τα βραβεία στι επιχειρήσει και σε όλου αυτού του ανθρώπου που συμβάλλουν με όραμα, με θέληση στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και εκπροσωπούν επάξια το σύγχρονο πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού. Τα συγχαρητήριά μου σε όλους σας. Εύχομαι επίσης τους διοργανωτές να συνεχίσουν με μεγάλη επιτυχία το θεσμό αυτό και για πολλά χρόνια ακόμα να επιβραβεύονται οι εξαιρετικές προσπάθειες για την αριστεία στο χώρο της ελληνικής φιλοξενίας που είμαστε πρωταγωνιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.